Στις αρχές της ελληνιστικής περίοδου, γύρω στο 300 π.Χ., η αγορά της Αθήνας διατηρούσε ακόμη τον εμπορικό, κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα της. Ανάμεσα στα πολλά δημόσια κτίρια που βρίσκονταν στη δυτική πλευρά της αγοράς, ξεχώριζε ο ναός του Πατρόου Απόλλωνα. Όπως μαρτυρά και το όνομά του, ήταν αφιερωμένος στον θεό Απόλλωνα, που υπήρξε πατέρας του Ίωνα, από τον οποίο υποστήριζαν πως κατάγονταν οι Αθηναίοι. Ο ναός του Πατρόου Απόλλωνα κατασκευάστηκε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. ή κατά τις πρώτες δεκαετίες του 3ου αιώνα π.Χ. Ήταν ο μοναδικός ναός που κτίστηκε κατά την ελληνιστική περίοδο στην αγορά και πιθανότατα υπήρξε τότε το πιο κομψό κτίριό της. Στη θέση του, κατά την αρχαϊκή περίοδο, μάλλον υπήρχε ένας παλαιότερος ναός αφιερωμένος στον Απόλλωνα, που καταστράφηκε από την Περσική εισβολή το 480 π.Χ. Ο ελληνιστικός ναός είχε διαστάσεις 10 επί 16,5 μέτρα περίπου, ενώ το ύψος του έφτανε τα 9 μέτρα. Ήταν ιωνικού ρυθμού, τετράστυλος εν παραστάση ή, σύμφωνα με άλλες μελέτες, εξάστυλος πρόστυλος. Ο άγνωστος σε εμάς σήμερα αρχιτέκτονας του ναού εμπνεύστηκε το σχέδιο από το Ερέχθειο, τον ιερότερο ναό της πόλης που βρισκόταν στην Ακρόπολη και είχε κτιστεί περίπου έναν αιώνα νωρίτερα. Ο ναός του Πατρόου Απόλλωνα αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό τις προσώψεις του Ερεχθείου, ενώ τα χαρακτηριστικά ιωνικά και ιωνόκρανα είναι σχεδόν πανομοιότυπα και στους δύο ναούς. Το αέτομα ήταν διακοσμημένο με αγάλματα που αναπαριστούσαν το θεό Απόλλωνα, προστάτη των τεχνών, περιτριγυρισμένο από τις μούσες. Τα ακροτήρια του αετώματος αναπαριστούσαν μυθολογική σκηνή όπου ο Απόλλωνας και η αδερφή του η Άρτεμις σκοτώνουν με τα τόξα τους τα παιδιά της Νιώβης. Στον πρόναο, σε μαρμάρινο πάγκο, υπήρχαν διάφορα γλυπτά και αφιερώματα στον Θεό. Ξεχώριζαν τα αγάλματα του Απόλλωνα φιλοτεχνημένα από τους διάσημους γλύπτες της εποχής Λεοχάρη και Κάλαμη. Στο εσωτερικό του ναού υπήρχε το μεγάλο μαρμάρινο λατρευτικό άγαλμα του Απόλλωνα Πατρόου. Ήταν κατασκευασμένο από το γλύπτη Εφράνορα και ένα μέρος του σώζεται ακόμη στο Μουσείο της Αγοράς. Μπροστά από την κεντρική θύρα του ναού υπήρχε μεταλλικό κυκλίδωμα που εμπόδιζε την είσοδο όταν η θύρα ήταν ανοιχτή, επιτρέποντας όμως τη θέαση του αγάλματος από τους πιστούς. Στη βόρεια πλευρά, ο σικός του ναού ενωνόταν με ένα μικρότερο δωμάτιο που χρησίμευε ως θησαυροφυλάκιο ή άδυτο. Δίπλα στο ναό υπήρχε ένας άλλος αρκετά μικρότερος που ήταν αφιερωμένος στον Δία και την Αθηνά Φρατρία. Το επίθετο Φράτριος υποδεικνύει τον θεό προστάτη των Φρατριών που ήταν ομάδες θρησκευτικών κυρίως αρμοδιοτήτων στις οποίες κατατάσσονταν οι Αθηναίοι. Ο ναός του Πατρόου Απόλλωνα καταστράφηκε το 267 μετά Χριστόν κατά την άλωση της Αθήνας από τους Έρουλους και τα ερείπια του ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές του 1896.